Ώρα 3 το μεσημέρι. Αυτές οι εικόνες επικρατούν στην παραλία των Μπρουκ και Αρίνα. Με υψηλές θερμοκρασίες μας αποχαιρετά ο Αύγουστος, με τους πολίτες να αναζητούν στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης σε κοντινές παραλίες, τηρώντας τις αποστάσεις στην καυτή άμμο. Μια χαρά. Παραλία, εφημερίδα, καφέ, relax, μουσική. Έχουμε το νερό πάντα δίπλα. Ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, να έρθει ο κόσμος εδώ στην παραλία. Βέβαια, φυσικά, κρατάμε αποστάσεις, όπως βλέπετε. Δεν είναι ο ένας πάνω στον άλλο και απολαμβάνω. Έχει κόσμο, αλλά από ό,τι βλέπετε εκτηρούνται οι αποστάσεις, νιώθουμε ασφαλείς, ο καιρός είναι καλός, το ζητούσε η μέρα σήμερα να έρθουμε για μπάνιο. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, το έχετε συνειδητοποιήσει? Το έχω συνειδητοποιήσει, μάλιστα είμαι δασκάλα, οπότε σε λίγο αρχίζει και το σχολείο και ήταν μια ευκαιρία σήμερα να κάνουμε το μπάνιο μας πριν ξεκινήσουμε. Ψιλοχάλια είναι όλα, ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος και πάλι. Ακούμε και τα δυσάρεστα με τα χανιά που και οι πελάτες φοράνε μάσκα στην παραλία. Αν γίνει και κάτι τέτοιο εδώ, πάει να πει ότι ο κόσμος δεν θα βγαίνει καθόλου, δεν θα έρχεται. Δεν μπορείς, πόσα πιείς, πόσα μιλήσεις, πόσα κουβεντιάσεις, πόσα συνεννοηθείς. Ο κόσμος φοβάται και πάλι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα και όχι να χειροτερέψουν. Η σεζόν πήγε χάλια. Να βοηθήσουν τον κόσμο όσο μπορούν. Τι να πω, καλή τύχη σε όλους. Λουόμενοι και εργαζόμενοι στον χώρο του τουρισμού πληροφορούνται τις εξελίξεις γύρω από την πανδημία του κορονοϊού, εκφράζοντας την ίδια ώρα την ανησυχία τους με φόντο την αύξηση κρουσμάτων σε επίπεδο χώρας. Βέβαια ότι μας ανησυχεί, γιατί ο κόσμος όλος πρέπει να το δει κάπως διαφορετικά το θέμα και να προσέχει τον εαυτό του πάνω απ' όλα και μετά τα υπόλοιπα. Ο κόσμος αν προσέχει ο ένας τον άλλο, πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Αλλά από τη στιγμή που έρχεται κοντά ο ένας με τον άλλο και δεν σέβεται το διπλανό του και δεν φοράει τη μάσκα και δεν έχει αντισηπτικά, θα έχει πρόβλημα. Οι δροσερές βουτιές συνεχίζονται για τους περισσότερους και για το μήνα Σεπτέμβριο, ενώ άλλοι που επιστρέφουν στην εργασία τους εύχονται καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα για όλους μας. Να είμαστε καλά. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι αυξάνονται τα κρούσματα σε όλη την Ελλάδα? Προφανώς και είναι πολύ ανησυχητικό, αλλά έχω ελπίδα ότι θα τα καταφέρουμε όπως και την πρώτη φορά. Δεν πιστεύω να πω καλό χειμώνα από τώρα. Το καλοκαίρι είναι εδώ και θα συνεχιστεί, πιστεύω, έως και μέσα το Οκτώβριο. Σήμερα ήταν καταπληκτική ημέρα. Έχει κάνει πολλά μπάνια? Πάρα πολλά. Συνταξιούχος είμαι, δεν έχω τι να κάνω, εδώ την αράζω. Πάντως, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη πιο υψηλές από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και στο νησί μας, όπως προβλέπουν οι ειδικοί. Έχει κόσμο στην παραλία, αλλά δεν κινδυνεύουν θεωρητικά όταν ακούν τις οδηγίες των αβαγωσιστών. Δεν πρέπει να περνάνε τα όρια. Εφόσον δεν τα περνάνε, τα πράγματα είναι οκ. Okay. Υπακούν στους οδηγούς? Οι Έλληνες όχι. Αλλά εντάξει, δουλειά γίνεται. Άλλωστε είμαστε εδώ πέρα για να τους βοηθάμε.